Καλημερίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, τον κύριο Μάρκο Κοκολάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Τι είναι αυτό το χαρτί, γιατί εγώ έχω στα χέρια μου ένα Τρίτη 8 Φεβρουαρίου που μας στείλανε εκεί συντοπίτε σας, 2022, 10:37 το πρωί που πήρανε οι άνθρωποι. Τι είναι αυτό το χαρτί, σε ποιους αδιακρίτως πάει, τι θέλουν να πούνε, το γνωρίζετε? Καταρχήν θα με επιτρέψει μια πολύ μικρή διόρθωση. Δεν είμαι εγώ που αγωνίζομαι για αυτά. Η κίνηση είναι συλλογική. Ένας ολόκληρος σύλλογος με πάρα πολλά μέλη ασχολούνται με αυτό το θέμα. Εγώ την χάνει να εκπροσωπώ αυτό το σύλλογο. Καλά, εντάξει, αυτό είναι το αυτονόητο. Έτσι για να σας προσφωνήσω το είπα, για να ξέρουν ποιος είναι ο Μάρκος Κοκολάκης. Σαφέστατα και αυτό είναι συλλογική η προσπάθεια. Πάτε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, τώρα και μερικές μέρες ξεκίνησε αυτό το ειδοποίηση που ήρθε από την ΑΕΔΕ, τέλος πάντων. Εχθές λοιπόν ήταν εκατοντάδες τα χαρτιά που παρέλαβαν εδώ οι συμπολίτες μας σεισμόπληκτοι, και όχι μόνο στην περιοχή του Δήμου, του δικού μας Μηνώα Παιδιάδος, αλλά και σε ευρύτερους Δήμους. Είχαμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Το χαρτί αυτό, από ό,τι διαπιστώσαμε, είναι ακριβώς το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν διευκρινίζει για ποιον λόγο μπορεί κάποιος να έχει μόνο το αφημί ή ένα λάθος πατρόνυμο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι γενικό και αόριστο. Αποστέλλετε, συγγνώμη, αποστέλλετε αφού λέτε ότι το γνωρίζετε και ότι επικοινωνούν άνθρωποι μαζί σας. Πείτε μου, αποστέλλετε σε ποιους? Όταν μου λένε αδιακρίτως αποστέλλετε σε όλους, τι εννοούν? Ποιους όλους? Εμείς έχουμε επισημάνει ότι η αρρωγή, η πλατφόρμα που είχε ανοίξει, ανοικοκλίνει τέλος πάντων, άνοιξε αρχές του μήνα, ένα μεγάλο ποσοστό που υπολογίζουμε ότι υπερβαίνει τις 5.000 ανθρώπους δεν έχουν πάρει χρήματα ακόμα από την αρρωγή, δικαιούχοι ενδεχομένως που έχουν προχωρήσει στην κατάσταση πριν κλείσει αυτή τις 15 Νοεμβρίου. Αυτοί όλοι δικαιούταν χρήματα. Δεν είναι μόνο αυτοί που φτιάχνουν τώρα τα χαρτιά τους. Είναι τουλάχιστον 5.000 άτομα, είναι το 50%. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, ενώ περιμένανε να μπουν χρήματα στο λογαριασμό τους, στην αντίθετη περίπτωση ήρθε αυτό το χαρτί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν είναι συγκεκριμένο να πει σε κάποιο παράδειγμα ότι είναι το διάγνωστο. Να σας πω ότι μας ακούει και ο κύριος Παύλος Μαριτάκης, τον οποίο επικαλέστηκα για άλλη μια φορά τη δική του τη βοήθεια. Μπας και βγάλουμε κάποια άκρια για το τι πρέπει να γίνει. Μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά να τον καλημερίσω να μην περιμένει μόνος του εκεί. Κύριε Μαριτάκη, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, κύριε Κοκολάκη, για συνεχίστε αυτό που μας λέγατε. Ο κόσμος λοιπόν, παίρνοντας αυτό το χαρτί, δεν του διευκρινίζει τι ακριβώς είναι το λάθος που έχει γίνει. Είναι αόριστο και έχει 10 περιπτώσεις μέσα που μπορεί να είναι μία εξ αυτών. Με αποτέλεσμα, θα ζητηθεί σίγουρα στον κόσμο να ξανακάνει από την αρχή τα δικαιολογητικά. Αυτό, κλείνοντας η αρρωγή 14 του μήνα, πότε θα προλάβει ο κόσμος? Είναι ένας τρόπος για να δώσουν μεγάλη παράταση στις πληρωμές. Δηλαδή μεγαλύτερη παράταση στο ταλαιπωρημένο κόσμο, στο να μην μπορεί να πάρει χρήματα. Αυτά θα έπρεπε να το ανακοινώσει το Υπουργικό Κλιμάκιο όταν κατέβηκε την Παρασκευή. Μόνο ανακοίνωσε αυτά που είχε ήδη. Γιατί δεν μας τα πετώτε αυτά? Δεν ξέρω που μπορώ να πάρω απάντηση. Αυτές τις επιστολές, γιατί έχουμε την κοινή λογική, δεν την καταλαβαίνω και μπορεί να κουράζω και εσάς, να κουράζω και τον κόσμο. Αυτές τις επιστολές τις παίρνουν μόνο όλοι όσοι έχουν αυτή την ώρα υποβάλει τα χαρτιά τους στην αρρωγή, αλλά και εκείνοι ενδεχόμενα που ακόμα δεν έχουν υποβάλει χαρτιά? Ποιοι τα παίρνουν? Μόνο αυτοί που έχουν υποβάλει χαρτιά στην αρρωγή και μέχρι τώρα δεν έχουν πιστωθεί οι λογαριασμοί τους. Μάλιστα. Αυτό γίνεται κατά κόρο. Και υπολογίζομαι, μακάρι να διαψευθώ για αυτό που λέω, ότι όσοι περιμένουν χρήματα, δεν θα πάρουν χρήματα, θα πάρουν αυτή την επιστολή. Εκείνο το αδιακρίτως που μου επεσήμαναν χθες έχει να κάνει ενδεχόμενα, για να προχωρήσω τη σκέψη και να πάω λίγο παρακάτω, άσχετα δηλαδή με το αν έχεις λάθη ή δεν έχεις λάθη, εσύ ακριβώς θα πάρεις αυτό το χαρτί? Εμείς έχουμε με άτομα τα οποία είναι αξιόπιστα και η δουλειά τους άλλωστε αυτή. Τσέκαραν τα χαρτιά τα οποία έχουν στείλει, είναι μέσα όλα τα χαρτιά, φαίνεται αν είναι διάκριτα ή όχι τα συνημμένα και τα σχετικά, και σε αυτούς στείλανε και απορούν πού έχω κάνει το λάθος. Αλλά δεν το διευκρινίζουν. Άρα λοιπόν, σας υποψιάζει. Είναι πρόφαση αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, και θα αποδειχθεί στην πορεία. Κύριε Μπαριτάκη, γιατί το κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό. Να ακούσω τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό το χαρτί ή η επιστολή από την ΑΔΕ. Αν γνωρίζετε, να βοηθήσετε. Ναι.
Κοιτάξτε, κυρία Δουλειράκη, το μήνυμα αυτό στάθηκε χθες στο mail και έχει αποστολέα την ΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το μήνυμα από ό,τι είδα και από ό,τι είναι πλέον γνωστό είναι τυποποιημένο. Δηλαδή το έχουν πάρει όλοι οι οποίοι έχουν κάνει αίτημα στο αρρωγή και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν πληρωθεί, δεν έχουν πάρει χρήματα ακόμα στο λογαριασμό τους. Αναφέρονται λοιπόν τρεις περιπτώσεις. Μόνο εκείνοι που δεν έχουν πάρει χρήματα, μόνο το λαμβάνουν. Δεν έχουν πάρει χρήματα ή ενδεχομένως και αυτοί που έχουν πάρει χρήματα αλλά δεν είχαν υποβάλει τις αυτοψίες. Μπορεί δηλαδή να έχουμε την τέτοια περίπτωση κάποιος που πήρε τα χρήματα, δεν είχε υποβάλει όμως, διότι την αρχικά από ό,τι ξέρουμε όλοι δεν ήθελε το δελτίο της αυτοψίας ή του επανελέγχου. Ήταν πιο απλή διαδικασία, μετά τα ζητούσε αυτά, ναι, αλλά πιθανόν αλλά να έχουμε και κάποια τέτοια περίπτωση να ζητάει από κάποιον να υποβάλει το δελτίο της αυτοψίας. Να ρωτήσω, γιατί αν δεν ρωτήσω θα πνιγώ, μισό λεπτό. Αν το στέλνει όμως τώρα αυτό το χαρτί και ο μήνας έχει 8, γιατί αυτό το χαρτί που μου στείλανε εμένα χθες το βράδυ είχε ημερομηνία 3η 8 Φεβρουαρίου, αλλά η αρρωγή, η πλατφόρμα κλείνει 14 Δευτέρου, πότε θα προλάβουν να τα φτιάξουν όλα αυτά? Κοιτάξτε, κυρία Δουλειράκη, σίγουρα ο χρόνος ο οποίος όπως είναι τώρα δεν θα επαρκέσει, αλλά θεωρώ ότι εκεί θα ληφθεί κάποια μέρη να δοθεί και χρόνος ή να ανοίξει εκ νέου η αρρωγή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι διαδικαστικά ζητήματα από το οποίο το Υπουργείο τα χειρίζεται. Θα βρει τον τρόπο Δεν είναι τόσο απλά διαδικαστικά και εσείς το ξέρετε γιατί βρίσκεστε στην περιοχή. Είναι θέματα ουσίας για τους ανθρώπους αυτούς που έπρεπε να τα έχουν λύσει. Θεωρώ όμως από τη στιγμή που έχει διαπιστώσει αυτά τα λάθη ότι θα δώσει τον ανάλογο χρόνο. Ωραία. Προκειμένου να διορθωθούν τα λάθη αυτά, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο ο κάθε δικαιούχος. Θα το εξετάσουμε από τη στιγμή που λαμβάνουμε ένα μήνυμα 8 του μήνα. Η αρρωγή ξέρουμε ότι είναι 14, που επισημαίνει κάποια πράγματα μέσα και τα οποία απαιτούν διόρθωση και απαιτούν διόρθωση με ενδεχομένως ή επανέλεγχο ή οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να δοθεί και ο αντίστοιχος χρόνος έτσι ώστε να υποβληθούν εκ νέου στοιχεία. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό που μπορώ να πω, όπως αποδικοποίησα κάποια πράγματα, είναι ότι το κυριότερο λάθος είναι η μη ταυτοποίηση των στοιχείων του Ε9 με το δελτίο ελέγχου, είτε της αρχής αυτοψίας είτε του επανελέγχου. Δηλαδή, που εστιάζουν τα προβλήματα, θα έλεγα. Όταν έχουμε συνειδιοκτήτες, όταν υπάρχουν ας πούμε 2 ή 3 συνειδιοκτήτες σε ένα κίνητο και εκδόχει δελτίο αυτοψίας σε έναν από τους 3. Σε αυτή την περίπτωση καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του δεύτερου του τρίτου ιδιοκτήτη. Όταν έχουμε θέματα δικαιωμάτων, δηλαδή υψηλή κυριότητα με επικαρπία, που έχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και θα έπρεπε να μπει τα ονόματα και αυτός που έχει την υψηλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία, έτσι ώστε να συνδεθούν τα αφημί, γιατί διαφορετική αντιμετώπιση έχει ο ψηλός κύριος και διαφορετική αντιμετώπιση έχει αυτός που έχει την επικαρπία. Και ένα άλλο που παρατηρείται, ότι σε μια ας πούμε οικοδομή που έχουμε 2 ορόφους που ανήκουν σε 2 αδέρφια, το έχω δει και αυτό, γράφτηκε η οικοδομή σε ένα όνομα. Ενώ ο πρώτος όροφος ήταν στον Μπαλιτάκη και ο δεύτερος όροφος ας πούμε στη Δουλγεράκη, γράφτηκε μόνο το όνομα του Μπαλιτάκη. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο χαρτί έτσι ώστε και από τον ένα και από τον άλλο. Θα πρέπει ο καθένας να έχει το δελτίο ελέγχου. Αντέτρεχα γύρευε. Αυτά τώρα πιθανολογούμε και με βάση αυτά τις γνώσεις τις οποίες έχουμε προσπαθούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Διότι ας πούμε λέει εδώ το χαρτί που εισάγει χθες ότι δεν ταυτίζει τα στοιχεία της αίτησης με τα στοιχεία του δελτίου, τα στοιχεία της αυτοψίας. Άρα κάτι τέτοιο συμβαίνει. Συνάγεται λοιπόν ότι τέτοια προβλήματα υπάρχουν, ότι η αίτηση που έγινε από τον Παλιτάκη, αλλά το δελτίο ελέγχου όταν πήγε ήταν εκεί ο πατέρας ή ο πεθερός ή ένα συγγενής και έβαλε το όνομα το δικό του, καταλαμβάνεσαι ότι εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Μάλιστα. Ενώ μπορεί να είναι το ίδιο ακίνητο, το όνομα ή τα ονόματα που έπρεπε να γράφει πάνω το δελτίο αυτοψίας δεν γράφονται σωστά ή δεν γράφονται τα αφημί που πρέπει να γράφονται, διότι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση. Άρα τέτοια προβλήματα υπάρχουν. Εντοπίστηκαν. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Δουλειράκη, ότι γίνονται διασταυρώσεις δεν είναι κακό.
Καλό είναι να διασταυρώνονται για να μην γίνουν λάθη, για να μην έχουμε προβλήματα. Άμα εσείς λέτε, πιθανολογούμε τι ζητάει, γιατί δεν ξέρουμε και γιατί δεν έχουμε δεν ξέρουμε ενημέρωση. Γιατί. Δεν λέει στον καθένα εξατομικευμένα, ξέρετε, έχει αυτό. Ωραία. Το πρόβλημα, διόρθωσέ το. Ωραία. Το δελτίο που στάθηκε, το επιστολή, είναι κοινή για όλους. Δεν μου λέτε, οι άνθρωποι που με ρωτάνε, στέλνουν μηνύματα. Εμείς δεν έχουμε χαρτί. Τι θα κάνουμε, θα πρέπει να του στείλουμε ποιο χαρτί, τι πρέπει να πούνε, τι πρέπει να γράψουνε. Δεν δίνω διευκρινήσεις, χιλιάδες. Ούτε αυτό το γνωρίζουμε. Εδώ και... είναι ένα θέμα, δηλαδή. Σου λέει εντάξει, έχεις αυτό το λάθος. Τι πρέπει να κάνεις, κύριε πρέπει Μπαρίτα, να κάνεις καινούργια αυτοψία, πρέπει να διορθώσεις το έντυπο το παλιό που είχες. Δηλαδή πρέπει δίκιο. Να δίνουν να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις. Αυτό πιστεύω εγώ τώρα ότι θέλω να γίνει. Ναι. Να σας πω κάτι άλλο. Ρωτάνε επίσης άνθρωποι με τα μηνύματα που στέλνουν και λένε γιατί διαβάσανε την είδηση ότι από τις 11 του μήνα. Κάποιες υπηρεσίες ότι θα κλείσουν με πλατφόρμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες γιατί θα πρέπει να γίνει συντήρηση. Κοιτάξτε, εμένα το μυαλό μου σήμερα δεν πήγε εκεί. Αλλά λένε οι άνθρωποι που στέλνουν το μήνυμα. Μα 11 του μήνα είπαν και δεν πάμε στις 14. Ακόμα και από τις 11 του μήνα θα κλείσει μάλλον η πλατφόρμα για κάποιες μέρες. Και έτσι θα φτάσουμε στις 14 είναι με κλειστή την πλατφόρμα. Τι θα γίνει. Τις οποίες έχουν ανακοινώσει ότι θα παραμείνουν κλειστές. Μέχρι από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Τώρα δεν αναφέρει για την πλατφόρμα της αλλαγή μέσα. Είναι κάποιες άλλες λειτουργίες που έχουν να κάνουν με το TaxisNet και κάποιες άλλες του eGo. Όχι όμως δεν είδαν να αναφέρεται και η πλατφόρμα της αλλαγή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν κλείσει μια πλατφόρμα, θεωρώ ότι θα δοθεί συνέχεια ο χρόνος, να παραμείνει ο χρόνος ο οποίος θα είναι εκτός. Να αντικατασταθεί με νέο χρόνο που θα δοθεί με τα γενέθλια. Μάλιστα. Το θέμα είναι, κυρία Λουδιάκη, πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση. Τι πρέπει να κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τι δηλαδή, να θα πρέπει να κάνουν, ας πούμε, νέες αυτοψίες. Θα πρέπει να διορθωθούν τα στοιχεία που έχουν, στις ίδιες αυτοψίες που έχουν γίνει και να μπουν σωστά οι ιδιοκτήτες πάνω, έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία με το Ε9 και τα αφημί τα οποία δηλώνονται. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα, να δοθούν δηλαδή μια κατεύθυνση τι πρέπει να γίνει, διότι είναι από ό,τι κατάλαβα πολλά τα σημειώματα αυτά που έχουν ήδη σταλεί. Και επίσης υπάρχει και μια κατηγορία, οι οποίοι δεν έχουν πάρει χρήματα, αλλά υπάρχει ταυτοποίηση. Δηλαδή βλέπουμε ότι το έντυπο του επανελέγχου με τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι σωστά, αλλά πήρε και αυτό ένα τέτοιο σημείωμα. Πιθανόν να το πήρε επειδή δόθηκαν, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, να τα διαφορήσει η ΑΔΕ, και έστειλε όσου δεν είχαν καταβληθεί χρήματα. Εντάξει. Άρα πρέπει και εκεί να πούνε ότι, κοιτάξτε, είναι σωστά τα δικά σας, απλώς θα περιμένετε τα χρήματα, μην κάνετε κάποια ενέργεια. Διότι είναι και αυτή η κατηγορία. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Υπάρχει. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Άρα, διότι αυτά τα οποία. Θα δοθούν οι οδηγίες και αυτά που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουν οι άνθρωποι να διορθώσουν. Είναι σαν το άλλο που στείλανε τις προηγούμενες μέρες και είπαν ότι και για τους ανθρώπους που περιμένουν τις κατεδαφίσεις θα πρέπει να περιμένουν το επόμενο τρίμηνο, συν ένα τρίμηνο ακόμα, να διευκρινίσουν τι ακριβώς χρειάζεται, πώς θα γίνει η διαδικασία, να διευκρινιστεί το όλο πλαίσιο για να πάνε στις κατεδαφίσεις. Το ξέρετε, κύριε Μπαριτάκη, κύριε Κοκολάκη και όλοι όσοι εσείς μας στέλνετε τα μηνύματα αυτή την ώρα, γιατί πραγματικά έχετε πάρει φωτιά. Δεν θα πω τι, έχει αρπάξει φωτιά. Λέω ότι ξέρετε πώς θα πρέπει να απαντάτε από εδώ και στο εξής. Πήγα σε μάγισσα σε χαρτορίχτρες. Έτσι πρέπει να απαντάμε μέσω του κυρίου Τριαντόπουλου και όλων των υπόλοιπων εκεί παρατρεχάμενων για να πάρετε μια ουσιαστική απάντηση. Τους το χαρίζω, γιατί αυτό βρήκαμε με τον Νικότο Σφακιανάκη και τους το αφιερώνουμε. Πήγαμε σε μάγισσα σε χαρτορίχτρες, γιατί αλλιώς δεν βγάζουμε άκρια μαζί τους. Θα μας τρελάνουν. Καλημέρα και στους δύο. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα.